ένα εμβληματικό έργο για το Δήμο Μαλεβιζίου, για το Γάζι Ξεκινά. ο παλαιός συνεταιρισμός, ο αγροτικός συνεταιρισμός του Γαζίου θα μετατραπεί σε ένα κτίριο σύγχρονο πολιτισμού με μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, μια πολύ γενναία χρηματοδότηση από τον Αντώνη Στρίτσης και πολύ σύντομα το Γάζι, όλο το Μαλεβίζα αλλά και νομίζω ευρύτερα συνολικά η περιοχή του Ηρακλείου θα έχει ένα κόσμο, με ένα στολίδι του πολιτισμού όπου θα στεγάζεται πέρα από ένα θέατρο 153 θέσεων που μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσει που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή, θα στεγάζεται και η αρχαιολογική συλλογή Μαλεβιζίου, εμπλουτισμένη όπω έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την εφορία αρχαιοτήτων και με άλλα ευρήματα από την περιοχή που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στι αποθήκε του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είμαστε λοιπόν. Ένα, δύο. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση για την υλοποίηση αυτού του ευληματικού έργου. Ε, να ευχαριστήσω λοιπόν ξανά την οικογένεια του Αίμνη του Γιάννη Βιστάχη για τη δωρεά. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες που δούλεψαν ε, για να οριμάσει αυτή η μελέτη και για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να υπογράφουμε τη σύμβαση. Ε, του ερετούς, όλη την ομάδα, τη δημοτική αρχή και την ομάδα που δούλεψε για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη χρηματοδότηση γιατί, όπως σας είπα και πριν, ε, η πρόταση που ε, ουσιαστικά ε, πρόκειτο να φιλοξενήσει η βιβλιοθήκη είχε απορριφθεί από τον Αντώνη Στρίτσης. Η μεταστέγαση τη βιβλιοθήκη ήταν ένα σπουδαίο κίνητρο για όλου. Ήταν ένα κίνητρο κυρίω ε, για εμά για να μπορέσουμε να βρούμε ένα νέο χώρο όπου με αξιοπρέπεια θα στεγάζει αυτή τη σπουδαία συλλογή ε, που κατά ένα μεγάλο ποσοστό καλύπτεται από, τα, από την ιδιωτική συλλογή του ε, αήμνηστου ε, Μεταξά Και βεβαίω έχουμε και την, ε, ε, την, 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 τη χαρά σε αυτό το κτίριο να ονειρευόμαστε έναν χώρο που έχει τόσο πολύ ανάγκη περιοχή. Ξέρετε, η περιοχή του Γαζίου ευρύτερα και του, του Δήμου μας δεν... πασχίζει από χώρους, να βρει χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις οποιασδήποτε, οποιοδήποτε βεληνικούς. Δεν έχουμε κλειστούς χώρους στεγασμένους με σύγχρονα μέσα έτσι ώστε να φιλοξενούμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, οτιδήποτε σχετίζεται με τον πολιτισμό. Ε, με αυτό εδώ το κτίριο νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και έναν χώρο που θα στεγάσει τις δραστηριότητε και του Πολιστικού Συλλόγου Γαζίου, αλλά και όλων των υπολείπων φορέων που ε, φιλοδοξούν να ε, διοργανώνουν πολιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή μας. Ο προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα. 3.100.000 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 36 μήνες.